Θα ήθελα πραγματικά να εκφράσω την αμηχανία που νιώθω να εισηγηθώ ένα θέμα που πραγματικά μετά την τοποθέτηση και ομιλία την μεστή από ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο του Σεβασμιότατου που θεωρώ ότι θα έπρεπε να κλείνει σήμερα το πάνελ τουλάχιστον της πρώτης συνεδρίας, γιατί βρίσκομαι σε πραγματική αμηχανία να δω στο τι θα μπορέσω να δώσω παραπάνω, όσο μάλλον όταν καταπιάνομαι με την ομιλία μου με ένα θέμα που βεβαίως έχει μια περιφερειακή διάσταση, αν και βεβαίως αυτή η περιφερειακή διάσταση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα τεκτενόμενα σήμερα. Κλήθηκα να κάνω μια αναφορά των εξελίξεων σε συνδυασμό με την ερμηνεία του ναζιστικού φαινομένου τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο και με τις εξελίξεις που τεκταίνονται στον ευρύτερο διεθνή περίγυρο. Ξέρουμε όλοι ότι το φαινόμενο του φασισμού αναδύθηκε μετά από την κρίση ή μάλλον από τα ερείπια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τη δεκαετία του 20 και την κρίση που συντελέστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 20. Σήμερα ωστόσο η εξέλιξη αυτού του φαινομένου είναι στενά συνδεδεμένη με το ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην εθνικό και στον εθνικό ορίζοντα αποδομείται το κοινωνικό κράτος και παράλληλα αποδομείται η εργασία. Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η αποδόμηση που δημιουργεί όρους φτωχοποίησης γενικευμένης της κοινωνίας όταν είναι γνωστό ότι τα τεκτενόμενα στην λεγόμενη αγορά εργασίας και η αγορά εργασίας είναι η μήτρα της ανθρώπινης οδύνης. Αυτό που θα πρέπει να επισημάνει κανείς είναι ότι και θα συμφωνήσω απόλυτα με την άποψη του Σεβασμιότατου ότι το πρόβλημα το σημερινό είναι ένα πρόβλημα πολιτισμικό αυτό που βιώνουμε. Είναι πρόβλημα που συνδέεται με κρίση αξιών η οποία κρίση αξιών έχει οδηγήσει στο να αντιμετωπίζουμε με έναν τρόπο σκέψης που διαμορφώθηκε εδώ και δεκαετίες τα λέγαμε, έναν τρόπο σκέψης ώστε να αποδεχόμαστε το τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει σήμερα και στην Ελλάδα αλλά και στον ευρύτερο χώρο. Και αυτό το τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα εύλογα δεν μπορεί παρά να δημιουργήσει κοινωνικά ελλείμματα. Και αυτά τα κοινωνικά ελλείμματα είναι αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα, βιώνει με ιδιαίτερη, θα μπορούσαμε να πει κανείς, βαναυσότητα ο πολίτης στη χώρα μας, αλλά και που βεβαίως αυτά τα ελλείμματα τα συναντάμε και σε άλλες χώρες ως αποτέλεσμα αυτής της κοινωνικής αποδόμησης που συντελείται. Και βεβαίως το κοινωνικό κράτος αποδομείται σήμερα και απορριθμίζεται για τους ίδιους όρους που απορριθμίζεται και η εργασία. Έχει αναχθεί σε κυρίαρχη αξία η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η οποία κυρίαρχη αξία και αυτός ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός οδηγεί στην αποδοχή μέτρων ώστε να μειώνονται τα βάρη των επιχειρήσεων και άρα να στερείται πόρους, τους σημαντικότερους πόρους, το κοινωνικό κράτος και ταυτόχρονα βεβαίως αυτά τα ελλείμματα που δημιουργούνται να προσπαθούν να τα καλύψουν ή τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα με ιδιωτικούς πόρους ώστε να δημιουργείται μια ιδιωτικοποίηση τομέων που εντάσσονταν στο δημόσιο. Και παράλληλα, σε ό,τι αφορά την εργασία, να αποδομείται η εργασία όπου αντί να αντιμετωπίζεται με όρους ως παραγωγός του πλούτου, έτσι, του σύγχρονου πλούτου, αντιμετωπίζεται ως επαχθές κόστος. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει και συνδέεται με το δημοκρατικό έλλειμμα είναι το ότι πλέον
η πολιτική δεν μπορεί να ελέγξει την οικονομία και που αυτή επιβάλλει τους όρους της, με αποτέλεσμα βεβαίως, και εδώ μιλάμε για ένα σοβαρό έλλειμμα δημοκρατίας, όχι μόνο στον τρόπο λήψης συνολικά των αποφάσεων είτε στον ελληνικό χώρο είτε στον ευρύτερο διεθνή χώρο, αλλά και τη δημοκρατία που έχει είναι στενά συνδεδεμένη με τη λειτουργία της δημοκρατίας στους χώρους δουλειάς. Και εδώ θα λέγαμε ότι η αποδόμηση και η απορρίθμιση του εργατικού δικαίου, όπου έχει έναν ιστορικό ρόλο το εργατικό δίκαιο, ποιον, να ενισχύσει και να προστατεύσει τον αδύνατο πόλο της εργασιακής σχέσης εναντί του ισχυρού πόλου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε με ένα δίκαιο το οποίο ενισχύει με έναν τρόπο βίαιο, θα μπορούσαμε να πούμε, την δυνατή πλευρά, εκτοξεύοντας τους όρους αυτής της ανισότητας που συνδέει την εργασιακή σχέση. Αυτή λοιπόν, αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας που το βιώνει κάποιος σήμερα στο χώρο δουλειάς και που βλέπει με την συνολική απορρίθμιση που συντελείται, λέγεται μάλιστα και ρύθμιση ή επαναρρύθμιση, είναι όμως επαναρρύθμιση με όρους απορρίθμισης, οδηγεί σε μία υπερενίσχυση του διευθυντικού δικαιώματος και που επιβάλλει όρους φτωχοποίησης στη μισθωτή εργασία. Καταργούνται ουσιαστικά οι συλλογικές συμβάσεις της εργασίας, εξατομικεύονται οι εργασιακές σχέσεις και ο εργαζόμενος είναι μέσα από την ατομική του διαπραγμάτευση έρμεο και στο έλεος του εργοδότη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο σε όλη αυτή την πορεία μιας τουλάχιστον 30 ετίας έχουμε αποδεχτεί αυτές τις αξίες της ανταγωνιστικότητας, ότι ο εργαζόμενος δεν είναι εργαζόμενος, είναι απασχολούμενος, απασχολήσιμος, σήμερα ωφελούμενος, έτσι, και όχι παραγωγός. Όλα αυτά έχουν συντελέσει ώστε να έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και έτσι λοιπόν η πολιτισμική κρίση που υπάρχει να δημιουργεί την παθητικότητα στο έλλειμμα δημοκρατίας που, με το οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Εδώ λοιπόν θα μπορούμε να πούμε πως σε αυτή την εκτεταμένη φτωχοποίηση που δημιουργείται, που είναι πηγή για την ανάπτυξη αυτών των φαινομένων ναζιστικού περιεχομένου, είναι η έκδηλη πολιτική η οποία ασκείται του έκδηλου κοινωνικού αυτοματισμού. Δεν υπάρχει κοινωνική κατηγορία σήμερα η οποία να μην βάλεται, πλην ελαχίστων βεβαίως αυτών που δημιούργησαν την κρίση και επωφελούνται της κρίσης, που να μην βάλεται από τις κρατούσες πολιτικές. Όλοι έχουμε καταντήσει να είμαστε συντεχνίες. Βλέπουμε την αντιπαράθεση εργαζόμενου του δημόσιου τομέα με τον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα. Βλέπουμε την αντιπαράθεση, την τεχνητή θα λέγαμε, έτσι, αντίθεση που δημιουργείται μεταξύ του άνεργου και του εργαζόμενου, με σκοπό ποιο πράγμα, η μεν αντίθεση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να συγκλίνουν τα δύο εργασιακά καθεστώτα με όρους συνολικής υποβάθμισης, η αντιπαράθεση μεταξύ απασχολούμενου και ανέργου προκειμένου να συμπιεστεί ο μισθός, η αντιπαράθεση μεταξύ τυπικά απασχολούμενου και ευέλικτα απασχολούμενου προκειμένου το καθεστώς εργασίας του τυπικά απασχολούμενου να συγκλίνει με του ευέλικτα απασχολούμενου δεύτερης ή τρίτης ταχύτητας δικαιωμάτων, η αντιπαράθεση του νέου εργαζόμενου με τον παλιότερο εργαζόμενο, ούτως ώστε ο παλιός εργαζόμενος να έχει με έναν τρόπο σταδιακό τα δικαιώματα του νεότερου εργαζόμενου και όχι ο νεότερος να αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου τα δικαιώματα του παλιότερου, η αντιπαράθεση Έλληνα και μετανάστη, τις γνωστές θα λέγαμε εκφράσεις, και βεβαίως το μόνο που απομένει είναι η τεχνητή αντίθεση μεταξύ των ανέργων που επιδοτούνται, που είναι μόλις το 17% του συνόλου των ανέργων, με εκείνων που δεν. Εκείνων που δεν επιδοτούνται και είναι βέβαια το υπόλοιπο. Πόσο είναι το υπόλοιπο, 83%. Μέλη να δούμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, μέσα από όλο αυτό το πλαίσιο βλέπουμε τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού τοπίου που δημιουργεί τους όρους για να αναπτυχθούν τα φαινόμενα τα οποία καταδικάσαμε προηγουμένως. Ποιο είναι αυτό?
σήμερα μια ανεργία με επίσημους όρους 27%. Δεν έχει καμία σχέση όμως η ανεργία του 27% με την πραγματική ανεργία που είναι πάνω από 30%. Γιατί όλοι ξέρετε πολύ καλά σήμερα ότι ένας εργαζόμενος με μία ώρα εργασία την εβδομάδα θεωρείται απασχολούμενος. Ή μάλιστα το 15% όσων τους έχουν επιβάλει την περίφημη περιτροπή σε εργασία που είναι κάποιες μέρες την εβδομάδα, δουλεύουν μόνο μία μέρα την εβδομάδα. Και αυτοί βεβαίως δεν αντιμετωπίζονται ως άνεργοι. Στο 61% των νέων μέχρι 24 ετών είναι άνεργοι. Η μισθωτή εργασία μέσω σταθμικά ως προς την αγοραστική της δύναμη μέσα σε 3 χρόνια έχει χάσει 50%. Αυτής που είχε δηλαδή το 2010 προ μνημονίου. Η ανασφάλιστη εργασία έχει εκτοξευθεί στο 40%. Και επίσης μέσα σε αυτή την ανασφάλιστη εργασία οι 6 στους 10 είναι Έλληνες και μόνο οι 4 στους 10 είναι μετανάστες. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη βιαιότητα με έναν απότομο τρόπο σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να έχει συντελεστεί στην αυτό που λέμε αγορά εργασίας και αυτή η βιαιότητα, η συρρήκνωση δικαιωμάτων, η υποβάθμιση με έναν τόσο βίαιο και βάναυσο τρόπο της ζωής του εργαζόμενου, η ανεργία όταν σήμερα 500.000 νοικοκυριά δεν έχουν ούτε έναν απασχολούμενο, καταλαβαίνουμε πως είναι αστεία αυτή αυτή η κατάσταση του φαινομένου το οποίο εξετάζουμε. Τώρα βέβαια μέσα από αυτές τις εξελίξεις προκύπτουν όταν πλέον εδώ και καιρό η έννοια της αλληλεγγύης έχει αποδομηθεί και έχει ενισχυθεί ο ατομισμός και η ατομικότητα σε βάρος του συλλογικού. Βλέπουμε λοιπόν εύλογα αυτές τις εξελίξεις, είναι ένα ζήτημα όπως θα επαναλάβω και πάλι πολιτισμικών αξιών και που βεβαίως τα διλήμματα τα οποία τίθενται είναι το δίλημα της λύσης μέσα από τη φασιστική βία, μέσα από τη φασιστική βία ή από την άλλη μεριά το δίλημα της αλληλεγγύης. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι η φασιστική βία εκδηλώνεται απέναντι σε οτιδήποτε διαφορετικό και είναι γνωστά τα συμπτώματά της και οι πρακτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν. Παράλληλα όμως έχουμε και φαινόμενα εθνικισμού τα οποία δεν αφορούν αυτή η γενικευμένη κατάσταση που έχουμε στην Ευρώπη σήμερα. Επίσημα στοιχεία σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ποσοστό της ανεργίας πάνω από 10%. Αυτό σημαίνει ένα ανησυχητικό φαινόμενο με συνεχώς εντυνόμενους τους ρυθμούς ανεργίας που αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη. Δημιουργούνται μια σειρά από αντιθέσεις, δηλαδή οι εθνικισμοί μπορούν να οδηγήσουν και σε άλλες αντιθέσεις. Για παράδειγμα, η αντίθεση Βορράς-Νότος είναι μια αντίθεση η οποία δημιουργείται μιας και που τα ελλείμματα του Νότου θεωρούνται μεταβιβάζονται ως πλεονάσματα για το Βορρά. Αυτό αφορούν τη μισή αλήθεια και τη μισή πραγματικότητα, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή τη στιγμή και στις χώρες του Μητροπολιτικού Βορρά η εργασία δοκιμάζεται. Σήμερα στη Γερμανία το 22% και μακράν από την δεύτερη χώρα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση των εργαζόμενων είναι χαμηλόμισθοι. 8 εκατομμύρια εργαζόμενοι στη Γερμανία αμείβονται με λιγότερα από 600 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτά τα φαινόμενα μπορούν να αναπτυχθούν και στο Μητροπολιτικό Βορρά, όταν μάλιστα μέσα από την δοκιμασία που έχουν οι λαοί και αυτών των χωρών να θεωρούν σαν τους υπεύθυνους όχι τους μετανάστες μόνο στη χώρα τους αλλά τους τεμπέληδες του Νότου και χωρίς να ξέρουν ότι τα όποια δανεικά φεύγουν από τις χώρες τους και από τη φορολογία τη δική τους δεν πηγαίνουν στους Έλληνες αλλά πηγαίνουν στους τοκογλύφους των τραπεζών για τα χρέη των χωρών του Νότου. Έτσι λοιπόν νομίζω και κλείνοντας ότι εδώ αναδεικνύοντας το στοιχείο του έντονου προβλήματος δημοκρατίας το οποίο υπάρχει στους χώρους δουλειάς και είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το έλλειμμα γενικότερο δημοκρατίας που δημιουργεί το κοινωνικό έλλειμμα, απαιτείται μια πολιτισμική, θα μπορούσαμε να πούμε, επανάσταση, η οποία αυτή η πολιτισμική επανάσταση
θα μπορέσει να δώσει και μία ουσιαστική λύση σε έναν ιδιότυπο εμφύλιο που μπορεί να δημιουργηθεί μέσα στις κοινωνίες, όπου τα θύματα των πολιτικών που οδήγησαν σε αυτές τις εξελίξεις θα αντιμάχονται και ταυτόχρονα οι θύτες αυτών που δημιουργούν αυτές τις πολιτικές χερέκακα να απολαμβάνουν το θέαμα. Ευχαριστώ.